Ναι, και νομίζω ότι όλοι θέλουμε τώρα σιγά σιγά να δούμε από εσάς, να πληροφορηθούμε δηλαδή τους στόχους που έχετε για το 2021. Σήμερα μαζί σας θέλω να κουβεντιάσω και ένα θέμα που βλέπω ότι απασχολεί τελευταία το Δημοτικό Συμβούλιο είναι και το Λατομείο, μια απόφαση ενός περιουσιακού στοιχείου του Δήμου. Θέλω, κύριε Δήμαρχε, να δω μαζί σας θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την στόχευση που έχετε για μεγάλα έργα, να δούμε αν θα δούμε τα μεγάλα έργα, αλλά θέλω έτσι προς το τέλος να σας ρωτήσω και μερικά πράγματα για την εορταστική αυτή περίοδο, εποχή που ζούμε, και θεωρώ ότι θα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε και σε ένα κλίμα εορταστικό όσο μπορούμε. Να ξεκινήσουμε λίγο με την υπόθεση αυτή που έχει να κάνει με το λατομείο, τις προθέσεις σας, την απόφαση που έχει λάβει η Μακεδνός, αλλά και να μου εξηγήσετε γιατί υπάρχει και αυτή η ένταση. Είδα κριτική να σας ασκεί το Άργος Οριστικό. Εντάξει, η αντιπολίτευση του Δήμου σχολιάζει διάφορα. Μπορώ να ακούσω λίγο τις θέσεις, τα επιχειρήματα, τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε με το λατομείο? Το θέμα είναι για ποιον λόγο γίνονται όλα αυτά και γιατί υπάρχει έτσι μια τέτοια κίνηση συγχρονισμένη ταυτόχρονα από πολλές πλευρές. Ας κάνουμε όμως για την αρχή έτσι μια περιγραφή της κατάστασης, το τι υπήρχε δηλαδή και όταν παραλάβαμε τη συγκεκριμένη δημοτική εταιρεία. Υπάρχει λοιπόν μια προηγούμενη κατάσταση όπου τα προβλήματα, τα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Λατομείο αλλά και η συγκεκριμένη εταιρεία τα τελευταία χρόνια ήταν τεράστια. Mm-hmm. Χωρίς επαρκή μηχανολογικό εξοπλισμό, με συσσωρευμένα χρέη, με διαλυμένες υποδομές και με όλα όσα είχαν ακουστεί τα τελευταία χρόνια, όπως κλοπές υλικών και διάφορες άλλες ατασταλίες. Mm-hmm. Εκτός όλων αυτών όμως που προανέφερα, τα προηγούμενα 5 χρόνια το Λατομείο λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας, λειτουργούσε εντελώς παράνομα, γιατί είχαν λήξει οι περιβαλλοντικοί όροι από το 2014, από το τέλος του 2014. Οπότε από αρχές του 2015 λειτουργούσε χωρίς περιβαλλοντικούς όρους. Αυτό είναι φοβερό. Και βέβαια υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λειτουργούσε παράνομα, μου λέτε, δεν είχε άδεια. Χωρίς άδεια. Από το 2015. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση, κύριε Παραγιά, είναι όμως ότι κανείς δεν έκανε κάτι, κανείς δεν μιλούσε, κανείς δεν ενοχλούσε κανέναν και για τίποτα, κανείς δεν διαμαρτύρονταν με όλα αυτά που γινόταν. Και θα έλεγα ότι τα ερωτήματα σε μένα είναι ότι ήταν εντελώς αδιάφοροι ή βολεύονταν με αυτήν την κατάσταση, με αυτήν την μπερδεμένη κατάσταση, θα έλεγα, που υπήρχε στην συγκεκριμένη δημοτική επιχείρηση και δεν ήταν και μόνο αυτή. Το θέμα είναι όμως τι κάναμε εμείς. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, κινητοποιηθήκαμε άμεσα για την επίλυση, για την διευθέτηση και επίλυση όλων αυτών των ζητημάτων και με πρώτο στόχο την αδειοδότηση των περιβαλλοντικών όρων. Και το λέω, εξ αρχής κινητοποιηθήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς να ενοχλήσει κανείς για εκείνη την ώρα. Τρέξαμε λοιπόν τις διαδικασίες. Να σημειώσω όμως στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι οι διαδικασίες αυτές είναι και χρονοβόρες, είναι και δύσκολες. Εάν βάλουμε και το κομμάτι του COVID στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτές οι διαδικασίες δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο. Είναι όμως μια διαδικασία, η διαδικασία της αδειοδότησης, που παίρνει περίπου 12 μήνες, ένα χρόνο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο χρονικά όπου υπολογίζουμε ότι μέσα στον Ιανουάριο του 2021 θα έχουμε στα χέρια μας την άδεια αυτή των περιβαλλοντικών όρων. Εν τω μεταξύ, εχθές υπήρχε μια συνεδρίαση ενός οργάνου του Περιφερειακού Συμβουλίου, mm-hmm. όπου εξετάζει αυτούς τους περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι έρχονται από το Υπουργείο, mm-hmm. και καταρχάς έχουμε την επιβεβαίωση και την σύμφωνη απόφαση του συγκεκριμένου οργάνου για την αδειοδότηση αυτών των περιβαλλοντικών όρων. Mm-hmm. Άρα κινούμαστε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει εξ αρχής, σύμφωνα με την κατάσταση που υπάρχει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, και μέσα από τα χρονικά περιθώρια που έχουμε είμαστε βέβαιοι ότι τον Ιανουάριο του 2021 πλέον το Λατομείο θα λειτουργεί με την άδεια στα χέρια μας. Και ξέρετε πολύ καλά επίσης, όπως θα πρέπει να ξέρουν και οι ακροατές μας, ότι και οι συμπολίτες μας, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις εκ νέου μια άδεια περιβαλλοντικών όρων όταν γίνεται καταγγελία. Mm-hmm.
Γι' αυτό λοιπόν σας είπα και πριν στην εισαγωγή μου ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχαν όλα αυτά τα προβλήματα, όλες αυτές οι ατασταλίες, οτιδήποτε άλλο συσσωρευμένα χρέη οφειλές και να βάλω και την μη αδειοδότηση του συγκεκριμένου λατομείου, δεν ενοχλούσε κανείς. Δηλαδή δούλευε κανονικά και φτάσαμε στο σημείο να αναλάβουμε εμείς και να γίνει μια καταγγελία προς την συγκεκριμένη εταιρεία και βέβαια με όλες τις συνέπειες που είχαμε μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Ναι, μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα κρατώ. Δεν υπήρχε άδεια, λέτε, περιβαλλοντικών όρων δεν μπορούσε να δουλέψει αυτή η εταιρεία, παρότι δούλευε. Η άδεια αυτή βγήκε τώρα με ενέργειες δικές σας, από ό,τι λέτε, δηλαδή με την δημοτική αρχή τη δική σας. Και την ώρα αυτή φτάνουμε να κάνουμε τι. Τι θέλετε να κάνετε το λατομείο, δηλαδή τώρα εκεί υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει... αναφέραμε την κατάσταση που παραλάβαμε. Μπράβο. Έτσι, την προβληματική αυτή κατάσταση. Ξεκινήσαμε εμείς από την πρώτη στιγμή όλες τις διαδικασίες για την άδεια, για να λειτουργεί το λατομείο κανονικά, και πάμε στο σήμερα. Έχουμε λοιπόν μία επιχείρηση στα χέρια μας, την οποία έχουμε τρεις επιλογές για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση σε αυτή την προβληματική κατάσταση. Η μία λοιπόν είναι να το δουλέψει ο Δήμος Καστοριάς, το συγκεκριμένο λατομείο. Ο Δήμος σε καμία περίπτωση και από την αρχή που το είχαμε πει και ως συνδυασμός, αλλά αυτά είναι και τα πιστεύω μας, ο Δήμος όταν έχει μια προβληματική επιχείρηση, έναν απαρχαιωμένο και προβληματικό μηχανολογικό εξοπλισμό, όταν δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό και παράλληλα με τα συσσωρευμένα χρέη, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, τουλάχιστον εμείς, μια τέτοια επιχείρηση έτσι όπως θα θέλαμε. Mm-hmm. Και βέβαια επειδή ο χρόνος τρέχει, δεν υπάρχει μεγάλο χρονικό περιθώριο, τα χρέη συσσωρεύονται, υπάρχουν και άλλα, δημιουργούνται και άλλα, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν θα πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις και ο Δήμος ποτέ δεν θα μπει σε μια κατάσταση να γίνει επιχειρηματίας όταν υπάρχουν τέτοιες προβληματικές καταστάσεις. Και έχοντας μάλιστα και το παρελθόν, ότι με γεγονότα και με αποδείξεις, ότι είναι μια αποτυχημένη συνταγή η λειτουργία του λατομείου από τον Δήμο. Ναι. Γιατί ακούμε για κέρδη, ακούμε για μια επιχείρηση χρυσορυχείο, ακούμε δεξιά και αριστερά διάφορα πράγματα, αλλά στο διατάφτα και στην ουσία και γραπτός δεν υπάρχει τίποτα. Τι θέλω να πω. Όταν παραλάβαμε εμείς τη συγκεκριμένη εταιρεία, παραλάβαμε 325.000 χρέη. Όταν λοιπόν μια επιχείρηση είναι χρυσοφόρα, όταν είναι χρυσορυχείο, όταν βγάζει τεράστια ποσά, θα περίμενα εγώ όταν την παραλάβουμε να την παραλαμβάναμε με ένα ταμείο ή με κάποιες υποδομές, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει όπως νομίζουν κάποιοι. Ναι, όταν λέτε ότι είναι χρυσορυχείο και ότι πάει πάρα πολύ καλά, έτσι, ναι. Άρα, λοιπόν, όταν είναι ένα χρυσορυχείο, ναι, το παραλαμβάνεις με 325.000 ευρώ χρέη και οφειλές. Εντάξει, αν είναι χρυσορυχείο και οφειλές δεν σου αφήνει, αλλά σου αφήνει και μία αδειοδότηση, έτσι, δεν έχουμε εγκαταλείψει γι' αυτό. Ναι. Η δεύτερη λοιπόν λύση ήταν να απολυθεί. Και είναι μία λύση την οποία δεν συζητάμε καν. Άρα, τα όσα ακούγονται, ότι ο Δήμος πουλάει, ο Δήμος ξεπουλάει, είναι μία καταστροφική επιλογή ή είναι οτιδήποτε άλλο, είναι εντελώς και παντελώς ψευδές. Είναι ψευδέστατο αυτό. Ο Δήμος Καστοριάς και η Δημοτική Αρχή που είμαστε εμείς δεν έχει προβεί ούτε θα προβεί σε καμία ενέργεια πώλησης περιουσιακού του στοιχείου. Και γι' αυτό να είναι σίγουροι οι συμπολίτες μας. Εμείς είμαστε εδώ για να προασπίζουμε με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του Δήμου μας. Ναι. Είμαστε εδώ για να προασπίζουμε με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των συμπολιτών μας. Και είμαστε εδώ για να νοικοκυρέψουμε. Και αυτό το κάναμε από την πρώτη στιγμή. Όχι μόνο στη συγκεκριμένη εταιρεία, σε πολλές από τις δομές, από τις δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου Καστοριάς. Και φαίνονται τα αποτελέσματα και θα φανούν και θα βγουν και τα υπόλοιπα όλα, αλλά όλα στην ώρα τους. Είχαμε πει και κάτι άλλο, κύριε Παραγά. Εμείς πρώτα θα πράττουμε και μετά θα ανακοινώνουμε. Mm-hmm. Δεν θα βγαίνουμε να ανακοινώνουμε κάτι που θα γίνει και δεν θα γίνει εν τέλει. Ναι. Ξέρετε Άρα, κάτι. Το δεύτερο που καταλήγουμε είναι ότι σε καμία περίπτωση η δημοτική αρχή αυτή δεν πουλάει κανένα περιουσιακό στοιχείο. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν, τι κάνετε. Σαφές από όλο τον κόσμο. Προσέξτε τώρα. Πολλές φορές υπάρχει μια λογική, η αντιπαράθεση αυτή έτσι να οξύνεται και να συζητάμε και να λέμε έγινε φασαρία κτλ. Εδώ λοιπόν τα πράγματα έτσι όπως έχουν φτάσει, επειδή σας θεωρώ πολύ όριμο και εσάς, τον κύριο Κεπαπτσόγλου, τον κύριο Σαββόπουλο, τους ανθρώπους που διοικείτε δηλαδή, τον κύριο Κοζλιόπουλο, βλέπω εδώ τώρα στον Δήμο σας, κύριε Δήμαρχε, υπάρχει μια κριτική που σας ασκεί η κυρία Σπύρου,
ασκεί ο κύριος Ταμίλιας, ο κύριος Μόσχος. Υπάρχει όμως και μια κριτική εκτός Δήμου που έρχεται και από τον Δήμαρχο, τον κύριο Κεπαπτσόγλου. Δεν θα διαβάσω όλη την επιστολή του. Στο θέμα αυτό, επειδή είχε μια ειδική σχέση με το Λατομείο, το δούλεψε εκεί ο κύριος Κεπαπτσόγλου, κάποια στιγμή διαβάζω στην επιστολή ότι πρέπει να αναλογιστείτε, λέει, το διακύδευμα της εκμίσθωσης. Λέει επίσης ότι αυτή η λύση δεν είναι σωστή, γιατί διαβάζω εδώ στην επιστολή του, θα καταλήξει, λέει, στον έλεγχο και το πατρονάρισμα των δημοπρασιών. Τώρα θα μου πείτε, τα καταλαβαίνει αυτά ο κόσμος? Επειδή όμως εκφράζονται από έναν συνάδελφό σας, θέλω την γνώμη σας γι' αυτό και την κριτική που σας ασκεί ο ίδιος. Εγώ δεν έχω καμία διάθεση, κύριε Παγαρά, ούτε για αντιπαραθέσεις, ούτε για το οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Αλλά όταν είναι η στιγμή που θα υπερασπιστώ ή θα προασπίσω τα συμφέροντα του Δήμου Καστοριάς, εκεί δεν δέχομαι απολύτως τίποτα. Όταν λοιπόν δέχομαι εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, δηλαδή ο Αντιπεριφερειάρχης και ο κύριος Γκοσλιόπουλος, ένα κείμενο, ένα έγγραφο, όπου εγώ στέκομαι στην τελευταία σειρά, που λέει «Σας καλώ να αναλογιστείτε mm-hmm. το διακύβευμα εκμίσθωσης του Λατομείου ναι. σε ιδιώτη και να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων». Αυτό λοιπόν χαρακτήρισα εγώ ατόπιμα. Και το χαρακτήρισα για το λόγο ότι δεν μπορεί να στέλνετε μία επιστολή, ένα έγγραφο, χωρίς να προσκληθεί ή να ζητηθεί από κάποιον άλλον για μία δημοτική επιχείρηση σε έναν άλλον Δήμο. Και το κάνω αυτό επίσης σαφές και κατανοητό. Θα περίμενα την συγκεκριμένη στιγμή ή με όσα άκουσε ο κύριος Κεπαπτσόγλου να σηκώσει το τηλέφωνο, να με πάρει ένα τηλέφωνο και να μου πει με όλα όσα αυτά ακούγονται. Έχω και εγώ την εμπειρία, που ξέρουμε ότι έχει την εμπειρία για τη συγκεκριμένη δομή mm-hmm. και να συζητήσουμε ή να βοηθήσει, σίγουρα να βοηθήσει, όπως μπορεί, ή να έρθουμε σε μια συζήτηση, σε μια συνάντηση για να ακούσουμε κι εμείς επιτέλους τις προτάσεις αυτές. Αλλά όταν δεχόμαστε μια τέτοια επιστολή προσλητική, θα το πω εγώ, mm-hmm. Μάλιστα την έχω χαρακτηρίσει κιόλα, σας το είπα και πριν, δεν δέχομαι σε τίποτα και από κανέναν δεν δέχομαι τέτοιες παρεμβάσεις. Εγώ δεν θα μείνω στην αντιπαράθεση, την όποια αντιπαράθεση μπορεί να υπάρχει. Το θέμα όμως, κύριε Παγαρά. Γιατί είναι, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να πω ότι ψάχνω τον Κεπαπτσόγλου, να τον βγάλω μαζί σας για να τσακωθείτε και να έχουμε ιστορίες. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει ούτε διάθεση, ούτε υπάρχει λόγος, θα έλεγα. Ναι, ναι. Δεν είναι κάτι. Εγώ στάθηκα σε συγκεκριμένο σημείο για συγκεκριμένο γεγονός. Ναι, ναι. Εγώ ξέρετε το τι θέλω να. Το θέμα είναι άλλο, ότι υπάρχει αυτή η ομοβροντία ανακοινώσεων και δηλώσεων με έναν κοινό παρανομαστή τη συνεκμετάλλευση του Λατομείου. Κάνοντας έτσι κάποιους συνειρμούς ή υποθέσεις, ελπίζω εγώ να είναι εντελώς τυχαία αυτά. Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι παρασύρονται και συμμετέχουν σε αυτό δυστυχώς και άνθρωποι του Δημοτικού Συμβουλίου και επικεφαλής συνδυασμών. Mm-hmm. Να πω τι, ότι εξυπηρετούν συμφέροντα άλλων Δήμων, γιατί ακούσαμε και το εξής παράλογο χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι είναι πάρα πολύ σωστή και σοβαρή πρόταση η πρόταση να πουληθεί το 52% της συγκεκριμένης εταιρείας. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν μιλάμε για πώληση, εκεί μιλάμε για ξεπούλημα, εκεί μιλάμε για εκποίηση. Ναι. Ναι, άρα την στιγμή αυτή, έτσι όπως το λέτε και για την αντίδραση, είναι αυτές οι απόψεις οι δικές σας για το ζήτημα αυτό, για τον τρόπο που θέλετε να το δουλέψετε όλο αυτό. Να ρωτήσω, ο τρόπος ή η συνεργασία υπάρχει μεταξύ θεσμικών, δηλαδή μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος να το συνλειτουργήσετε, η δήμαρχη, η περιφέρεια, δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξεταστεί? Γιατί θα πει κάποιος, και γιατί επιλέγεις έναν ιδιώτη και δεν πας να κάνεις ένα τέτοιο σχήμα, όλοι μαζί να το κάνετε? Όλες οι επιλογές, έτσι, και οι λύσεις και οι προτάσεις έχουν τεθεί στο τραπέζι. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι είναι μια δημοτική επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς και εκεί νομίζω τελειώνουν όλα. Ναι. Είναι μια δημοτική επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς. Ναι. Ο Δήμος Καστοριάς θα λύσει την κατάσταση και θα βρει την καλύτερη λύση για ό,τι είναι, εξαναλέω, για τα συμφέροντα του Δήμου, για τα συμφέροντα των δημοτών και των συμπολιτών μας. Ναι. Άρα είναι μια καθαρά υπόθεση του Δήμου Καστοριάς. Δεν είναι ούτε περιφερειακή η συγκεκριμένη επιχείρηση, ούτε διαδημοτική, ούτε κρατική, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι καθαρά του Δήμου Καστοριάς. Δεν μπαίνουμε στα χωράφια άλλων Δήμων, δεν θέλουμε να παρεμβαίνουν ή να επεμβαίνουν στα χωράφια τα δικά μας. Εντάξει, άρα αυτό λοιπόν, λέτε, ότι δεν θέλετε να παρεμβαίνουν. Είναι δημοτική επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς. Του Δήμου Καστοριάς. Εμείς θα βρούμε λοιπόν την λύση, εμείς εξετάζουμε όλες τις επιλογές και πάμε τώρα στην τρίτη περίπτωση που εξετάστηκε, η οποία είναι η εκμίσθωση, το
ξαναλέω, πρέπει να το τονίζουμε και να γίνεται κατανοητό. Είναι η εκμίσθωση και όχι οτιδήποτε άλλο. Εμείς με τον σχεδιασμό λοιπόν που έχουμε κάνει, θέλουμε μια εταιρεία, μια, όπως είναι η Μακεδνός ΑΕ, είναι μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία δεν θέλουμε να γίνει επιχειρηματίας. Η συγκεκριμένη εταιρεία καλά θα κάνει να έχει εισοδήματα ή να έχει έσοδα από το λατομείο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα βέβαια και της εταιρείας αλλά και του Δήμου, και από εκεί και πέρα να λειτουργήσει ως μια ΑΕ λειτουργική και συγκεντρώνοντας και κάποιες άλλες δομές, αυτός λοιπόν είναι ο σχεδιασμός μας, να λειτουργήσει έτσι όπως θα έπρεπε, δηλαδή οργανωμένα, νοικοκυρεμένα και φέροντας έσοδα στον Δήμο. Mm-hmm. Η διαδικασία λοιπόν της εκμίσθωσης, και μάλιστα πήρε μια απόφαση, όπως υπόθηκε και κάπου αλλού ότι ήταν σερβές, ότι δεν έχουν πάρει καμία απόφαση. Η απόφαση λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου της Μακεδνός ΑΕ είναι η έγκριση και μάλιστα ομόφωνη απόφαση. Είναι εγκρίνει λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα να αναθέσει σε δικηγόρο της Καστοριάς τη σύνταξη 30... όρων διακήρυξης και εκμίσθωσης ενιαίας έκτασης εντός λατομικής περιοχής. Το είδα στη Διάβη εγώ. Αυτό έχει βγει απόφαση 30 νομίζω το μηνός. Είναι η απόφαση και υπάρχει στη διάβγεια. Άρα έχει βγει μία απόφαση για να καταρτιστούν οι όροι διακήρυξης για την εκμίσθωση. Τώρα, αυτό που πρέπει να συζητηθεί και αυτό που θα συζητηθεί και θα πάρθουν οι καλύτερες αποφάσεις, η καλύτερη απόφαση πάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι για τους όρους διακήρυξης. Περιμένετε. Για τους όρους διακήρυξης. Εγώ θέλω με αυτό που θα απαντήσετε, γιατί είστε στην τρίτη κατηγορία και θέλω να το ολοκληρώσω σιγά-σιγά, είναι θέλω να μου πείτε, εφόσον είναι περιουσιακό στοιχείο του Δήμου, εφόσον αφορά τον Δήμο, αφορά θα έλεγα κυρίως την Μακεδνός, την εταιρεία που η οποία θα πρέπει να διασφαλίζει και τα έσοδα έτσι και την εύρυθμη λειτουργία της. Θέλω να μου πείτε, με την τρίτη λύση που προκρίνει το ΔΣ, ο Πέλκας δηλαδή, και είναι και ομόφωνη απόφαση από ό,τι είδα. Ομόφωνη με προσώπους από όλους τους συνδυασμούς. Επίσης μου κάνει έκπληξη που επικεφαλής συνδυασμού δεν ήξερε ακριβώς την απόφαση την οποία ψήφισε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο που ανήκει. Καθίστε, ο Γιώργος Ομόσχος που είδα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδνός είπε ότι δεν ψηφίσαμε. Είναι, είναι ο ίδιος που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο επικεφαλής. Ναι, ακριβώς, Γιώργος Ομόσχος. Α, μάλιστα. Έχει ψηφίσει ομόφωνα εκεί, αλλά έχει βγάλει επιστολή με τη Σπύρου μαζί. Ναι, ακριβώς. Εντάξει. Το προσπερνάω. Το ερώτημα που θέλω να καταθέσω είναι το εξής, κύριε Δήμαρχε. Για την τρίτη περίπτωση που είπατε, για τους όρους, για τη διακήρυξη. Είστε κερδισμένος ως Δήμος? Ο Δήμος θα είναι κερδισμένος από όλη την ιστορία αυτή? Αφενός λοιπόν, όπως είπα πριν, έχουμε μία επιχείρηση η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ναι. Τα είπαμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Ναι. Σωρευμένα χρέη, μηχανολογικός εξοπλισμός, ο οποίος δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει. Mm-hmm. Μη εξειδικευμένο προσωπικό. Άρα έχουμε μία επιχείρηση, η οποία έτσι κι αλλιώς εδώ και ένα χρόνο δεν λειτουργούσε και τα προηγούμενα 5 χρόνια χωρίς την αδειοδότηση, χωρίς άδεια λειτουργίας, εντελώς παράνομα και αφήνοντας χρέη. Και από την άλλη έχουμε τη λύση της εκμίσθωσης, ώστε να έχει ένα, θα έλεγα, αρκετά ικανοποιητικό έσοδο για την επιχείρηση και για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης αυτής. Τα βάζουμε αυτά τα δύο κάτω. Έχουμε δηλαδή δύο επιλογές. Τι επιλέγουμε? Να έχουμε μια προβληματική επιχείρηση που δεν θα λειτουργεί και θα συσσωρεύει χρέη, ή να έχουμε μια επιχείρηση η οποία θα έχει εισοδήματα και έσοδα και θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όπως αυτή νομίζει για αναπτυξιακούς σκοπούς. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το διακύβευμα. Ναι. Άρα λοιπόν κλείνοντας, εσείς θα έχετε κέρδος από την ιστορία αυτή, την οποία θα την προχωρήσετε? Θα έχουμε μια επιχείρηση η οποία θα λειτουργεί, ναι, καταρχάς, η οποία θα αποφέρει έσοδα και η οποία θα μπορεί να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό λοιπόν θέλουμε εμείς, να αξιοποιήσουμε κάθε δημοτική επιχείρηση, έτσι όπως πρέπει, του Δήμου Καστοριάς. Επαναλαμβάνω και το τονίζω, καμία περίπτωση πώλησης, καμία περίπτωση ξεπουλήματος, ούτε πουλάμε ούτε ξεπουλάμε, ούτε θα μπούμε σε καμία τέτοια διαδικασία εμείς ως Δημοτική Αρχή. Ναι. Άλλωστε και το έχουμε υποσχεθεί και το πραγματοποιούμε από την πρώτη στιγμή. Άρα πάμε στο νοικοκύρεμα, πάμε στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους όρους, οι όροι θα είναι ξεκάθαροι, γίνονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την εκμίσθωση δημοτικών λατομείων. Mm-hmm. Είναι, θα έλεγα, πολύ απλά ένα ανοιχτό βιβλίο
με ξεκάθαρους όρους, με ξεκάθαρα πράγματα και στοιχεία. Θα υπάρχει ο έλεγχος από την Μακεδνός ΑΕ, θα υπάρχει δηλαδή η ελεγκτική υπηρεσία απέναντι σε όποιον, σε όποια επιχείρηση, εάν τελειώσει αυτή η διαδικασία, έτσι, εάν βρεθεί ναι. ανάδοχος ναι. Για να λειτουργήσει το λατομείο. Θα υπάρχει προσωπικό μέσα στους όρους δηλαδή που υπάρχουν, θα υπάρχει προσωπικό το οποίο θα προσληφθεί από την συγκεκριμένη εταιρεία που θα αναλάβει το λατομείο. Το προσωπικό αυτό θα είναι από την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μακεδνών. Θα υπάρχουν έσοδα, μέρος των εσόδων, τα οποία θα πηγαίνουν προς την Δημοτική Ενότητα Μακεδνών. Αυτό θα γίνει με απόφαση της Μακεδνός ΑΕ. Mm-hmm. Δηλαδή η περιοχή στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο λατομείο, και βέβαια με όλο το ιστορικό που έχουμε, με τους ανθρώπους που είχαν αγωνιστεί παλαιότερα και μάλιστα πολύ σωστά και με πολύ καλά αποτελέσματα κάποιες συγκεκριμένες εποχές για αυτό το λατομείο, και ξέρουμε τη σημασία που έχει το λατομείο για τη συγκεκριμένη περιοχή, άρα θα αποδίδονται έσοδα και στην συγκεκριμένη περιοχή. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα μεμπτό σημείο, δεν υπάρχει καμία λεπτομέρεια η οποία δεν έχει εξεταστεί. Από εκεί και πέρα όμως όλα αυτά θα συζητηθούν, θα αποφασιστούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδνός και θα καταρτιστούν κάποιοι όροι διακήρυξης με γνώμονα αποκλειστικά και μόνο το συμφέρον της επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, των Δημοτών και των συμπολιτών. Mm-hmm. Ωραία. Άρα λοιπόν, το θέμα αυτό έτσι όπως εξελίσσεται, αν και εγώ επιμένω ότι ένα τηλέφωνο ένας τον άλλον, ο ένας δήμαρχος τον άλλον, θα μπορούσατε να το έχετε κάνει μεταξύ σας, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον και από τον Κεπαπτσόγλου και από τον Κορεντζίδη, θα έλεγα, για να λήξει το ζήτημα αυτό, τη συνεννόηση, κύριε Δήμαρχε. Δεν θεωρώ, αναφέρομαι κύριε, σε κάτι άλλο. Από την πλευρά μου έχει γίνει πάρα πολλές φορές, ναι. από την πρώτη στιγμή. Και το ξέρουν και οι ίδιοι και οι υπόλοιποι δήμαρχοι, το ξέρει και ο αντιπεριφερειάρχης, και βέβαια σε συνεντεύξεις όπου έχω τοποθετηθεί και τις προηγούμενες φορές που έχουμε κάνει, και δεν κάνω λάθος σε αυτό, πάντα αναφερόμουν στη συνεργασία που υπήρχε μεταξύ των αυτοδιοικητικών παραγόντων της περιοχής, και συνεχίζει να υπάρχει αυτή η συνεργασία και συνεχίζει να υπάρχει αυτή η διάθεση. Ωραία. Τουλάχιστον συνεχίζει από να υπάρχει, παρότι μπορεί να σας ασκεί κριτική ο κ. Κεπαπτσόγλου. Μπορεί να σας ενοχλήσει τώρα. Δεν νομίζω. Δεν σας ενοχλεί. Δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε δεν είναι προσωπικό, λέτε, το ζήτημα μεταξύ σας. Όχι. Σε καμία περίπτωση στέκομαι για να διευκρινίσω, να κάνω διευκρίνηση. Ωραία. Και σε αυτό το κομμάτι. Κατάλαβα. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Ναι. Η παρεξήγηση, εισαγωγικά θα έλεγα, είναι πάνω στην τελευταία σειρά, στην τελευταία παράγραφο της επιστολής. Ναι, εντάξει. Σε σχέση με αυτό που έστειλε στην επιστολή. Πιστεύω ότι όλα αυτά μπορούσαν να λυθούν διαφορετικά. Εντάξει. Εγώ θα αναζητήσω κάποια στιγμή μια απάντηση από τον Δήμαρχο, να δω δηλαδή το σκεπτικό του σε όλο αυτό. Άρα, η ουσία τώρα για να το κλείσουμε, κύριε. Παρόλο που ακούστηκαν πολλά εχθές από μέρος τους, αλλά δεν από μέρος τους δεν μπαίνω όμως. Εντάξει. Σε αυτήν την, άρα θα περιμένετε να δείτε, αν θα μιλήσει και στον Α, θα περιμένετε να δείτε τι θα πει και εδώ. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι φαντάζομαι ότι το ενδιαφέρον το δικό σας είναι για αυτό που μόλις εκφράσατε. Από τη μεριά του, φαντάζομαι δεν υπάρχει προσωπικό. Έχει την αντίδρασή του, την αντίθεσή του σε αυτό που γράφει και στην επιστολή. Λέω όμως ότι αυτά πρέπει να τα λύνετε, εφόσον είναι δικά σας ζητήματα, εφόσον είναι θέματα που αφορούν τον Δήμο. Η κριτική εσωτερική στο Δήμο σας ενόχλησε? Σπύρου, Μόσχος, Ταμίλιας. Εντάξει, τι να πω τώρα, κύριε Νατσούλη. Κάποιες φορές γίνεται αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Ναι. Πιστεύω ότι με καλό τρόπο, με συνεννόηση, λύνονται όλα τα παραπάνω. Ναι. Δεν μπαίνω ούτε επίσης σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε, σοβαρά πράγματα, και για αυτά που θα μιλήσουμε και στην συνέχεια. Ωραία. Θέλουμε να μπούμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Θέλουμε να γυρίσει σελίδα ο Δήμος. Νομίζω ότι δεν είναι αντίθετος κανένας πάνω σε αυτά. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις. Δεν άκουσα να γίνεται κάτι, να ακούγεται κάτι πάνω στην μείωση των δημοτικών τελών που προχωράμε φέτος, μετά από ένα χρόνο και εξοφλώντας τις υποχρεώσεις
αυτές που είχαμε Και παραλάβει. πάμε σε αυτά τώρα. Εγώ το ανέφερα πριν, κύριε Κορετζίδη, για τα δημοτικά τέλη. Λέτε δεν γίνεται αναφορά από την αντιπολίτευση σε αυτό? Ναι, βέβαια, θα τα πούμε και αυτά. Να γίνει. Γιατί να μην γίνει θα αναφορά. Τα πούμε και αυτά και θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Είμαστε τώρα σε διαδικασία κατάρτισης του νέου προϋπολογισμού και μέχρι τέλος της χρονιάς θα ψηφιστεί, θα γίνει η ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να ψηφιστεί ο νέος προϋπολογισμός, ένας αρκετά ρεαλιστικός προϋπολογισμός, κάτι που επίσης είχε να γίνει πολλά χρόνια, θα είναι έτοιμος και θα ψηφιστεί εντός της χρονιάς και δεν θα περάσουμε τις διαδικασίες. Πιστεύω ότι να βλέπουν... Ένα λεπτό. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Θα ψηφιστεί εντός χρονιάς, γιατί έχω δει προϋπολογισμούς στον Δήμο τα προηγούμενα χρόνια και Φεβρουάριο κτλ. Θα ψηφιστεί εντός χρονιάς, λέτε? Κάνουμε τις προσπάθειες για να τελειώσουμε μέσα στην χρονιά και βλέπετε επίσης ότι λύνουμε σοβαρά προβλήματα μέσα σε ένα χρόνο, μέσα σε 15 μήνες και με μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, χωρίς να υπάρχει προσωπικό στο Δήμο Καστοριάς λόγω COVID, με υποστελεχωμένες υπηρεσίες, με πολύ πιεσμένες υπηρεσίες. Θέλω για μία ακόμη φορά να τους συγχαρώ για τη δουλειά που κάνουν και για την προσπάθεια που κάνουν. Και είναι ένας μήνας πάρα πολύ δύσκολος αυτός. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα είμαστε εντάξει και στα χρονοδιαγράμματά μας και σε αυτό που έχουμε πει από την αρχή και έχουμε αναλάβει. Γίνεται λοιπόν δουλειά μέσα σε ένα χρόνο. Προβαίνουμε σε μειώσεις δημοτικών τελών. Θα είναι τα δημοτικά τέλη για φέτος τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις πολύ πιο χαμηλά από ό,τι τα παραλάβαμε. Τα παραλάβαμε σε ένα ποσοστό και με πάρα πολλές οφειλές. Μέσα σε ένα χρόνο λοιπόν θα τα έχουμε σε πολύ χαμηλότερη τιμή και, και με τις υποχρεώσεις εξοφλημένες. Μειώσεις δημοτικών τελών και επίσης έχω ακούσει και τον... Πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ να μιλάει ότι υπάρχει μια συνεννόηση και μια κουβέντα που έχετε ανοίξει μαζί, μετά και από δική σας επιθυμία, για προσπάθεια μείωσης στο πάγιο του νερού, ότι γίνεται προσπάθεια για το νέο έτος. Δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Ξέρετε, θα έρθει μετά από πάρα πολύ καιρό αν γίνει κάτι τέτοιο για το νερό. Γίνεται και αυτό και μέσα στο 2021 θα υπάρχουν και άλλες τιμολογιακές πολιτικές, οι οποίες θα είναι υπέρ των συμπολιτών και συνδημοτών. Ωραία. Γίνονται λοιπόν προσπάθειες από τη Δημοτική Αρχή, γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες, πολλές πιέσεις, ώστε όλα αυτά να είναι ανταποδοτικά στους συμπολίτες μας που ξέρουμε ότι ταλαιπωρούνται ειδικά τα τελευταία χρόνια και βέβαια την τελευταία χρονιά και μέσα από την πανδημία. Υπάρχει, κύριε Παρερά, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, υπάρχει κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα στην περιοχή μας. Και εμείς από την πλευρά μας, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, κάνουμε τα αδύνατα δυνατά. Να σας ρωτήσω. Να είναι όσο γίνεται καλύτερα τα πράγματα για τους υπηρεσίες. Καλύτερα, σωστά. Κύριε Δήμαρχε, τι θα δούμε για το 2021? Τώρα, βέβαια, αυτά που λέμε για μένα είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, ξέρετε, οι μειώσεις και 5 ευρώ και 1 ευρώ και 20 ευρώ είναι σημαντικό στον μηνιαίο προϋπολογισμό που είναι προβληματικός για κάθε πλέον οικοκυριό. Για μένα είναι σημαντικό και το λέω και το φωνάζω δυνατά το ότι μειώνεται. Είχα εκνευριστεί όταν σας είδα πέρσι να λέτε αυξάνουμε τα τέλη γιατί έχουμε το θέμα με τη διάδημα και δεν είχα εκνευριστεί εννοώ προσωπικά με εσάς, με όλη τη διαδικασία που σας οδήγησε να πάτε στις αυξήσεις αυτές. Αυτό όμως ήταν κάτι που θα έπρεπε που να γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, για να εγώ το είχα πει κιόλας, παρότι εσείς όλοι τα αποφεύγετε αυτά, ότι η διάδημα και η κάθε διάδημα, εάν δεν έπαιρνε αυτά που δικαιούται να πάρει, είχε αποφασίσει να κάνει τις κατασχέσεις ακόμα και σε μισθούς δημοτικών υπαλλήλων για να πάρει τα χρήματά της. Άρα αυτό αποφύγαμε πέρσι. Το λέω γιατί λέω, εσείς δεν τα λέτε αυτά. Λοιπόν, φτάνουμε όμως σε ένα σημείο τώρα που φαίνεται ότι υπάρχει ένα νοικοκύρεμα. Προφανώς αυτό θα το δει ο πολίτης και πρέπει να το δει, αλλά κύριε Δήμαρχε, πρέπει να το δούμε και σε μεγάλα έργα. Ένα-δυο μπορώ να σκεφτώ, μάλλον να μου πείτε το 2021 τι μπορεί να δούμε. Όπως σας είπα, ψηφίστηκε και το τεχνικό πρόγραμμα, το νέο τεχνικό πρόγραμμα για το 2021. Ωραία. Είμαστε σε διαδικασία ένταξης αρκετών έργων, σε διαδικασία κατάθεσης φακέλων για τα προγράμματα που ξεκίνησαν να τρέχουν, όπως είναι το Αντώνης Τρίτης. Είμαστε μέσα σε όλες τις προσκλήσεις και θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας και μετά θα προχωρήσουμε στις μελέτες για όλες τις προσκλήσεις. Που μας δίνει τη δυνατότητα το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτης να συμμετάσχουμε ως Δήμος. Ναι. Και βέβαια για το 2021 έχουμε έτοιμα, έχουμε ενταγμένα και είναι στη διαδικασία της δημοπράτησης και της έναρξης εργασιών 30 έργα, μεγάλα έργα, 30 έργα. Για τον Δήμο Καστοριάς. Να μιλήσουμε για την ανάπλαση της Νότιας Παραλίας, η οποία πολύ σύντομα και
Η εκτίμησή μου είναι ότι μέχρι τέλος του έτους, μέχρι τέλος του μήνα δηλαδή, τώρα, τις επόμενες μέρες θα έρθει σε διαβούλευση. Ναι. Είμαστε έτοιμοι από όλες τις. Αυτό είναι το έργο που μου έλεγε ο κύριος. Αυτό είναι το έργο που έλεγε ο κύριος Τσανούσας. Ξεκινάει περίπου από την περιφερειακή ενότητα και φτάνει μέχρι το Σταυρό η ανάπλαση. Θα τα δείτε πολύ σύντομα αυτά. Γι' αυτό ξεκινάτε διαβούλευση, είπατε τώρα. Θα μπούμε σε μια διαβούλευση γιατί, για το ποια γνώμη έχουν οι καταστηματάρχες ή οι ιδιοκτήτες. Τίθενται οι μελέτες σε διαβούλευση. Ωραία. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει, μπαίνει, παίρνει το δρόμο του για να ξεκινήσει η δημοπράτηση και βέβαια το έργο κανονικά για μέσα για το 2021. Μάλιστα. Έχουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων ΦΟΠ, ο φωτισμός δηλαδή του Δήμου Καστοριάς, ένα έργο πολύ σημαντικό, ένα έργο το οποίο φυσικά και δεν είχε γίνει ποτέ, όπου θα εξελίξει περισσότερο την περιοχή. Εξυγχρονισμός λοιπόν, η βελτίωση της οδού οριστείων της βόρειας παραλίας και πολλά άλλα έργα είναι, όπως σας είπα, ο αριθμός είναι 30 αυτά τα έργα τα οποία είναι έτοιμα για δημοπράτηση και έναρξη εργασιών εντός του 2021. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το νούμερο που σας είπα. Ναι. Ο στόχος βέβαια είναι και τα 30 έργα να ξεκινήσουν τις εργασίες. Με όλες μας τις δυνάμεις και με πολλή εργασία και δουλειά θα προσπαθήσουμε να φέρουμε ένα αποτέλεσμα στο 100%. Ναι. Επίσης στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη έχουμε εντάξει έργα 11.800.000. Είναι και κάποια και από αυτά τα 30 τα οποία θα ανακοινωθούν όπως σας είπα σύντομα, όταν δεν είχε υπάρξει καμία πρόταση για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, δηλαδή δεν υπήρχε καμία πρόταση ούτε ένα ευρώ. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Καστοριάς έχει εντάξει έργα 11.800.000 και θα έχουμε μία απορρόφηση στο 95%. Στο 95%, μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε και θα έχουμε όλα την αυτά λοιπόν, κύριε Παραρά, δεν γίνονται έτσι. Ναι, ναι. Όλα αυτά έγιναν τους τελευταίους 15 μήνες και όπως είπα πολλές φορές και ξαναλέω με 9 μήνες πανδημίας. Ναι, που σημαίνει όλα αυτά που σημαίνει, να μην τα αναλύουμε. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει πει. Όρεξη, υπάρχει βέβαια και έργο για να γίνει, να είναι σίγουροι οι συμπολίτες μας ότι εδώ που είμαστε δεν είμαστε για κανέναν άλλο λόγο, απλά για να φέρουμε την Καστοριά εκεί που της αξίζει. Και εντάξει, αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, ας πούμε, σήμερα, ενώ δηλαδή για τα έργα, γιατί εγώ τώρα θα περιμένω αυτό που είπατε για την ανάπλαση της, για την νεότερη παραλία. Ναι, ναι, αυτό θέλω να το δω τώρα, γιατί είναι πολύ μεγάλο έργο. Είναι μια παρέμβαση που θα αλλάξει όλη την περιοχή εκεί, έτσι. Και ένα μεγάλο κομμάτι και ειδικά τουριστικό κομμάτι του Δήμου, έτσι, που είναι επισκέψιμο από όλους. Ναι. Αυτό θα το δούμε και θα το κουβεντιάσουμε ξανά. Για τα και υπόλοιπα. Βέβαια η αναδιάρθρωση των δομών, όπου και εκεί θα έχουμε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021 θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Αυτό επίσης που είχαμε υποσχεθεί και είχαμε προγραμματίσει εξ αρχής να είναι ένας ευέλικτος και λειτουργικός Δήμος χωρίς πολλές δομές, χωρίς πολλά διοικητικά συμβούλια, πάλι με σημάζεμα και με νοικοκύρεμα. Τώρα βέβαια επειδή είναι και η μέρα των εορτών, αυτά τα υπόλοιπα θα τα ξαναδούμε ούτως ή άλλως μαζί. Δεν ξέρω τώρα τι δυνατότητες έχετε, αλλά βλέπω και στο Δημαρχείο στείνεται έτσι ένα μίνι χωριό χριστουγεννιάτικο. Θα το πω έτσι, πιτάκια βλέπω και αυτά. Πρέπει κύριε Δήμαρχε να δώσουμε και μια αίσθηση τέτοια, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να σκάσουμε με την πανδημία. Κύριε Παραρά, όπως θυμούνται και οι ακροατές και οι συμπολίτες μας, τι είχε γίνει πέρσι και όταν είχαμε αναλάβει. Είχαν γίνει κάποιες εορταστικές εκδηλώσεις οι οποίες είχαν να πραγματοποιηθούν αρκετά χρόνια. Κοιτάξτε τώρα, κύριε Δήμαρχε, θυμόμαστε όλη την υπόθεση Χατζηγιάννη που κατάλαβε. Περιόδο, όλη η Καστοριά βγήκε στους δρόμους. Όχι, καταλάβαμε ότι έχουμε και κόσμο. Είχαμε τρομάξει ότι έχουμε μείνει 10.000. Δυστυχώς εμπλακήκαμε μετά σε μια άσχημη κατάσταση που βιώνουμε μέχρι σήμερα και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Ευχόμαστε να τελειώσει πολύ σύντομα. Παρ' όλα αυτά, με ό,τι δυνατότητες έχουμε, με ό,τι δυνατότητες μας δίνει έτσι, με τις αποφάσεις που παίρνονται κρατικά για να ξεπεράσουμε αυτήν την κατάσταση, προσπαθούμε λοιπόν ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε αυτό το πνεύμα έτσι, της αισιοδοξίας και της εορταστικής περίοδου στους συμπολίτες μας. Είχε πάρθει απόφαση για να στηθεί για μία ακόμη φορά έτσι, το θεματικό μας πάρκο, η Μαγική Λιμνοπολιτεία, έτσι όμως, όπως την ονειρευόμασταν και όπως θέλουμε να πραγματοποιηθεί.
Παίρνουμε μία παράταση για την επόμενη χρονιά. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο εξοπλισμός είχε δημιουργηθεί, θεωρήσαμε σωστό να στηθεί έτσι σε πρώτη φάση στο Δημαρχείο Καστοριάς. Είναι ένα μέρος αυτών που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη χρονιά, αν όλα πάνε καλά. Και μέσα από αυτήν την δράση να δημιουργήσουμε ένα έτσι σκηνικό, εορταστικό, ένα θεματικό, μίνι θεματικό πάρκο, με τις δυνατότητες, όπως σας είπα και πάλι, που επιβάλλονται, και να χαρεί ο κόσμος, που ο ελάχιστος κόσμος βέβαια που θα κυκλοφορήσει, αλλά νοερά έστω να υπάρχει στην συνείδηση του κόσμου ένα τοπίο έτσι εορταστικό. Μάλιστα. Βλέπω τώρα και θα σας αποχαιρετήσω με αυτό. Γίνονται και άλλες εκδηλώσεις, ναι. Βέβαια. Θα γίνονται. Καλά, θα μιλήσουμε και με τους αντιδημάρχους σας. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έχει καταρτήσει έτσι ένα πρόγραμμα εορταστικό. Πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι. Που μας δίνονται. Εμείς συμφωνούμε, γιατί τις ελάχιστες αυτές, κύριε Δήμαρχε, εμείς και στους αντιδημάρχους σας ασκούμε την κριτική. Ακόμα και τώρα μπορούν να γίνουν πράγματα. Να κάνουν ό,τι μπορούν και όλοι οι αντιδήμαρχοι, έτσι, και του δικού σας Δήμου και των υπολείπων. Ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει, υπάρχουν συνδυασμοί πραγμάτων σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές και σε αυτή την πανδημία. Αρκεί ο καθένας να δουλεύει. Και ελπίζω να τους αξιολογείτε κάθε μήνα κι εσείς τους αντιδημάρχους. Μην τους αφήνετε εκεί 6 μήνες και λέτε, α, να δούμε τι γίνεται. Και αν δεν μπορεί κάποιος. Αλλαγή, κύριε Δήμαρχε. Αυτό γίνεται κύριε, από τη δημοτική μας αρχή, χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς εξαρτήσεις, ανάλογα με την δεν μπορεί, τον αλλάζετε. Που γίνεται, ανάλογα με την διάθεση που υπάρχει. Υπάρχει διάθεση από όλους, αυτό είναι αλήθεια. Και η κριτική που ασκείται, καλά θα κάνει και να ασκείται, αλλά να είναι για κάποιον καλό σκοπό και όχι μόνο και μόνο για να γίνεται αντιπολίτευση. Γιατί κάποιοι μου λένε εδώ. Αντιλαμβάνομαι ότι τα πράγματα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς θα κάνουμε το έργο μας, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά αυτή που έχουμε υποσχεθεί και μας έχει εμπιστευτεί ο κόσμος σε μεγάλη πλειοψηφία πάνω σε αυτό το κομμάτι, και αυτό θα συνεχίσουμε, αυτό υποσχεθήκαμε, αυτό ορκιστήκαμε να κάνουμε, και αυτό θα το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Κύριε Δήμαρχε, να δείτε, μου γράφουν εδώ δύο ακροατές μας, να δείτε και τον στολισμό στα χωριά με τους αντιδημάρχους, αν έχει ολοκληρωθεί και ποια είναι η διαδικασία και η πρωτοβουλία. Και επίσης μου γράφουν εδώ 2-3 φίλοι, οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον Δήμο της Καστοριάς, είναι περιφερειακή ενότητα, αλλά λέει, πείτε και στον Δήμαρχο ότι γίνεται και για τον Δήμο, με τα καυσόξυλα, με τα χωρικά, που ξέρετε είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εγώ αισθάνομαι μεγάλη ντροπή, κύριε Δήμαρχε, να μην έχουν φτάσει στα σπίτια, έτσι, 17 Δεκεμβρίου έχουμε σήμερα. Έτσι, υπήρχαν δεσμεύσεις πολιτικές, κοινοβουλευτικές, υπηρεσιακές, ότι θα τα έχουμε από το Σεπτέμβρη και δεν έχουν φτάσει ακόμη. Δεν ξέρω πόσο αγγίζει τον Δήμο, κόσμο, αλλά δείτε το. Ναι. Μια μεγάλη ταλαιπωρία στον κόσμο, τον κόσμο ο οποίος είναι ήδη ταλαιπωρημένος και έχει απόλυτο δίκιο, το έχω ξαναπεί αυτό, σε ό,τι λέει, απόλυτα δικαιολογημένη είναι η αγανάκτηση του κόσμου της Καστοριάς, οπότε αυτά και τα αναγκαία τα οποία μπορούν να δοθούν δεν θα πρέπει να καθυστερούν κάθε χρόνο τόσο. Είναι ένα θέμα που απασχολεί κεντρικά, θα έλεγα, την κεντρική διοίκηση, έτσι, το κράτος και τις υπηρεσίες που υπάγονται στα συγκεκριμένα υπουργεία. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος Καστοριάς και από την πρόνοια, από την υπηρεσία, έτσι, και από την διεύθυνση πρόνοιας, και με καυσόξυλα έχει προμηθεύσει κόσμο ο οποίος με κάποια κριτήρια έπρεπε να πάρει, και με το παραπάνω βέβαια. Συνεχίζουμε με το κοινωνικό παντοπολείο και από την διεύθυνση πρόνοια στην διανομή τροφίμων και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή όλες τις μέρες των εορτών. Και βέβαια υπάρχουν τα αιτήματα των συμπολιτών μας, τα οποία ικανοποιούνται στο έπακρο και με το παραπάνω, θα έλεγα, γιατί είναι οι εποχές δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες, τα αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά. Υπάρχει η ανάλογη ευαισθησία και θα υπάρχει η ανάλογη ευαισθησία, γιατί όπως είπα, είμαστε εδώ πάντα για να ικανοποιούμε τους συμπολίτες. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Και ό,τι σας έχει να εύχομαι. Κάνει, ναι, επειδή αναφερθήκατε και στην περιφέρεια και για τον στολισμό, η εντολή μου λοιπόν από και μετά την, το κλείσιμο έτσι, της πρώτης χρονιάς των 12 μηνών της Δημοτικής Αρχής στο Δήμο, η εντολή ήταν σε όλους τους αντιδημάρχους να πάμε στην περιφέρεια, να δώσουμε την σημασία που πρέπει στην περιφέρεια, γιατί δεν κάνουμε διαχωρισμούς, δεν υπάρχει η Καστοριά και οι υπόλοιπες κοινότητες, είμαστε ένας Δήμος. Με την ίδια ευαισθησία λοιπόν ασχολούμαστε με όλες τις κοινότητες του Δήμου Καστοριάς,
Μιλάμε για έναν Δήμο βέβαια όπου έχει το 72% της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Είναι μια νομαρχία ολόκληρη σχεδόν. Ναι. Παρ' όλα αυτά, με τις δυνατότητες που έχουμε και από το προσωπικό και λόγω της κατάστασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, κάνουμε, θα πω για μία ακόμη φορά, τα αδύνατα δυνατά για να ικανοποιήσουμε όσο μπορούμε περισσότερες Γράφει, κοινότητες, γελάω, όσο μπορούμε περισσότερο κόσμο. Γελάω γιατί, να κλείσουμε και έτσι, γιατί πέρασε και η ώρα, 12 και 2 λεπτά. Γράφει ένας, πείτε στον Δήμαρχο, εκεί προς τα καρναβάλια θα έχουμε όργανα στους δρόμους. Ξέρετε, δυστυχώς, ο κόσμος δεν μπορεί να βγει. Θα το θέλαμε πολύ, αλλά οι καταστάσεις και τα μέτρα που επιβάλλονται αυτή τη στιγμή δεν μας επιτρέπουν. Να έστω με απόσταση. Ενέργειες, πάντως από την αρμόδια αντιδημαρχία υπάρχει ένας προγραμματισμός, υπάρχει ένας σχεδιασμός όπου και τις ημέρες τις συγκεκριμένες που αναφέρθηκε ο φίλος συμπολίτης θα υπάρχει κάτι για να, μακάρι. Για να μην φύγουμε εντελώς από το πνεύμα των ημερών. Από το πνεύμα και να πούμε κιόλας ότι πρέπει να κρατήσουμε, κύριε Κορετζίδη, έτσι, τον έλεγχο με την πανδημία, να κρατηθούμε χαμηλά, να τηρήσουμε τα μέτρα για να συνεχιστεί όλη αυτή η καλή απόδοση που έχουμε. Έτσι είναι. Γιατί αυτό αλλάζει πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχηθώ υγεία, να είστε καλά. Να χαρούμενες γιορτές, εάν δεν ξαναμιλήσουμε, σε όλο τον κόσμο να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό τη νέα χρονιά, κάτι που θα μας δώσει την αισιοδοξία, κάτι που θα μας δώσει και την έχουμε τη δύναμη να περάσουμε σε μια άλλη τροχιά.